Να πούμε λοιπόν ότι η ΕΤΑΚ συνεχίζοντας λοιπόν να φέρνει με απλά λόγια χρήματα στο νησί, κατάφερε και εγκρίθηκε στο να πάρει ένα ακόμα λίντερ αγροτικό, το οποίο θα ξεκινήσει αυτή την προγραμματική περίοδο και πιο συγκεκριμένα μέσα στο 2024. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι τα χρήματα είναι σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν και δημόσια έργα αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις, όπως και τα προηγούμενα λίντερ, το αγροτικό και το λίντερ Δαλίας. Το σημαντικό είναι ότι τα χρήματα αυτά είναι κατανεμημένα σε όλη την Ελλάδα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Χίος έχει μια πολύ ψηλή θέση, είναι η ψηλότερη θέση στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτή τη φορά πήραμε περισσότερα χρήματα ακόμα και από τη Λέσβο, που πατροπαράδοτα, επειδή έχει πληθυσμιακά αλλά και γεωγραφικά έχει περισσότερο πληθυσμό, περί μεγαλύτερη έκταση, συνηθίζει να παίρνει περισσότερα χρήματα. Που αυτό είναι μάλλον το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, μιας απορροφητικότητας πάρα πολύ μεγάλης των τελευταίων ετών. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλές επενδύσεις στο λίντρο Ταλίας και το αγροτικό ολοκληρώνονται και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα, επειδή 31 12 του 23 λύγει το λίντρο Ταλίας, κάθε εβδομάδα κάποιος πληρώνεται, κάποιος παίρνει χρήματα. Γιατί απορροφητικότητα μιλάμε για το περασμένο, για το πρόγραμμα αυτό δηλαδή που τρέχει? Αυτά από τα προγράμματα που ξεπεράσαμε το 100%, ίσως και 200%, 300% σε σχέση με το αρχικό προϋπολογισμό. Θυμίζω ότι όταν κατατέθηκαν στα προηγούμενα προγράμματα προτάσεις, τα χρήματα ήταν πάρα πολύ λίγα και γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες για να φτάσουν 400 φορές πάνω. Σας πληροφορώ ότι αφού το καταφέραμε αυτό να γίνει πραγματικότητα, πολύ μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων πραγματοποιούνται. Δηλαδή, οι προτάσεις, θα πω σε ένα 80% πραγματοποιούνται. Οπότε, το συνολικό είναι πάρα πολύ ψηλά σαν νούμερο. Επίσης, επί ευκαιρίας, θα ήθελα να αναφέρω και το ότι θυμίζω ότι μέσα στο 24, λοιπόν, η ΕΤΑΧ έχει να τρέξει το λίντερ αυτό, το αγροτικό, το καινούριο, που θα βγάλει προσκλήσεις που θα αφορούν πάλι μεταποίηση, τουρισμό κλπ. Και παράλληλα έχει πάρει την έγκριση, θυμίζω, από τη Διαχειριστική Αρχή να τρέξει άλλο ένα πρόγραμμα, το οποίο συνολικά είναι 16 εκατομμύρια. Εκεί η πλειοψηφία των χρημάτων θα πάνε σε δημόσια έργα, αλλά και ένα μεγάλο μέρος θα πάει και σε ιδιωτικά έργα, που πάλι θα μοιάζει λίγο με το λίντερ. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά, και ελπίζουμε ότι θα διατεθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ΕΤΑΧ έχει τον κόσμο, έχει τις υποδομές για να μπορέσει να τρέξει, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα προγράμματα, έτσι, αυτά τα οποία θα ξεκινήσετε. Ναι, νομίζω ότι η ομάδα που τρέχει αυτή τη στιγμή στην ΕΤΑΧ είναι η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει πολύ άξια στελέχη, τα οποία τρέχουν και την πηγαίνουν μπροστά.